Η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου πραγματοποιείται σήμερα στο Ανάκτορο, στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι και η συζήτηση και η αντιπαράθεση σχετικά με το θάνατο και την κηδεία του και τον τρόπο ταφής του είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι ένα θέμα διαφορετικής συζήτησης, γιατί σε αυτό το βίντεο θα επικεντρωθούμε στο μέρος όπου θα γίνει κυρίως η ταφή του τέως βασιλιά, αφού το βασιλικό ανάκτορο και τα βασιλικά κτήματα του Τατοίου μετά την ερήπωσή τους, αφού υπήρξε τεράστια κόντρα για την ιδιοκτησία τους, έχουν θεωρηθεί στο παρελθόν στοιχειωμένα. Εγώ προσωπικά δεν έχω επισκεφτεί τα βασιλικά κτήματα και το πρώην βασιλικό ανάκτορο Τατοίου να δω πόσο ερυπωμένο ή πόσο στοιχειωμένο ήταν στη φάση της εγκατάληψής του. Όμως γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές μετά από τα γεγονότα που έχουν συμβεί στα βασιλικά κτήματα, το γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο δάσος δίπλα, αλλά και την ερήπωση του ίδιου του ανακτόρου. Γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές ομάδες που έχουν κάνει αφιερώματα, ομάδες ghost hunting, κυνηγή φαντασμάτων, ας το πούμε έτσι, όπως για παράδειγμα η Greek Paranormal Society ή η The After Dark Project. Και μάλιστα το επεισόδιο των After Dark Project υπάρχει στο YouTube, θα το βάλω κάτω να το δείτε αν θέλετε. Οπότε θεώρησα, έστω και αν δεν έχω πάει, ότι είναι καλό, αφού βρίσκεται το ανάκτορο Τατοίου και τα βασιλικά κτήματα στο επίκεντρο της συζήτησης, να διαβάσουμε λίγο μέσα από ένα άρθρο την ιστορία πάνω κάτω του ανακτόρου και των κτημάτων, να δούμε τι έχει συμβεί εκεί στο παρελθόν και για ποιους λόγους έχει θεωρηθεί στοιχειωμένο έπειτα από την εγκατάλειψη και την ερήπωσή του. Θα ομολογήσω ότι δεν έχω εντρυφήσει στην απόκριφη στοιχειωμένη ιστορία του ανακτόρου και των κτημάτων, οπότε αν έχετε κάποια περισσότερη πληροφορία από αυτές που θα παραθέσουμε ή που θα διαβάσουμε στο άρθρο, εννοείται να τη μοιραστείτε μαζί μου. Αλλά πάντα μια βασιλική τελετή, όπως ήταν και η ταφή της Ελισάβετ, όπως είναι και η ταφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου σήμερα, προκαλεί συζητήσεις, και γι' αυτό ήθελα να τονίσουμε λίγο την απόκριφη και στοιχειωμένη πλευρά του ανακτόρου και των βασιλικών κτημάτων. Όπως βλέπουμε και από το άρθρο λοιπόν, η ιστορία του στοιχειωμένου ανακτόρου που περιμένει ακόμα την ανάπλαση περισσότερα από 50 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του. Δεν ξέρω αν έχει γίνει η ανάπλαση, πάντως οι πρόσφατες φωτογραφίες λίγο πριν την ταφή του βασιλιά έδειξαν ότι τουλάχιστον τα κτήματα ήταν σε αθλία κατάσταση και έτρεχαν μέχρι και σήμερα να προλάβουν να διορθώσουν τα αδιόρθωτα, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στο Τατόι, έχοντας τη μορφή ερυπίων και εν μέσω πυκνού δάσους, στέκεται το θερινό ανάκτορο της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας. Μετά από σωρία δικαστικών μαχών, οι οποίες κατέληξαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ανάκτορο του Τατοίου, καθώς και η τεράστια δασική έκταση που το περιτριγυρίζει και τα δάση εύκολα θεωρούνται στοιχειωμένα, τη νύχτα προσδίδουν έτσι ένα μυστηριακό και σκοτεινό έτσι περιβάλλον και ατμόσφαιρα, που είναι 42.000 στρέμματα δάσους παρακαλώ, πέρασε λέει πριν από 16 χρόνια στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου Όπερ και η ερήμωσή του. Έχοντας περιμένει λοιπόν την αξιοποίησή του, χάνοντας όλο και περισσότερες μάχες απέναντι στον χρόνο, θα βάζω και κάποια αποσπάσματα είτε από βίντεο είτε από φωτογραφίες για να βλέπετε σε τι φάση ήταν το στοιχειωμένο βασιλικό ανάκτορο και τα βασιλικά κτήματα. Γύρω του λέει μπορεί κανείς να δει ακόμη ένα ολόκληρο χωριό που αποτελούταν, φανταστείτε, ένα ερυπωμένο χωριό μέσα στα βασιλικά κτήματα, που αποτελούνταν από κατοικίες των εργαζομένων του παλατιού αλλά και κτίσματα που φιλοξενούσαν τις διάφορες βιοτεχνίες που αναπτύχθηκαν εντός του. Το άρθρο θα το έχω κάτω αν κόβω κάποια κομμάτια για να μείνουμε στα βασικά που έχουν να κάνουν με την στοιχειωμένη ιστορία του ανακτόρου και των κτημάτων, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να το διαβάσετε. Το 1872 λοιπόν ο Γεώργιος ο Πρώτος αγοράζει έπειτα από προτροπή του θρηλυκού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ, ο οποίος σχετίζεται και με άλλα θρηλυκά στοιχειωμένα κτίρια στην Αττική και κυρίως στην Αθήνα. Μια έκταση 20.000 στρεμμάτων αγοράστηκε στο Τατόι Αττικής, αν και ο Τσίλερ λέει οραματιζόταν ένα τεράστιο ανακτορικό συγκρότημα ανάλογο των Βερσαλιών, όπου και εκεί υπάρχουν στοιχειωμένες ιστορίες για τις Βερσαλίες. Θα κάνουμε θέμα και γι' αυτό. Ο βασιλιάς απέρριψε τα σχέδιά του, καθώς πρόοριζε την έκταση και τη δημιουργία ενός κτήματος αναψυχής. Πράγματι, αρχικά η προσοχή του Γεώργιου εστιάστηκε στη δημιουργία ενός τεράστιου τεχνητού δάσους, όπου μάλιστα δημιούργησε δύο τεχνητές λίμνες και απελευθέρωσε κόκκινα ελάφια από την Ουγγαρία. Βλέπετε και μια φωτογραφία εδώ.
Ο Τσίλερ σχεδίασε ένα απλό διόροφο σπίτι, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ελληνοελβετικού ρυθμού, που προοριζόταν για το ρόλο του βασιλικού ξενώνα. Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1874 και αποτέλεσε την πρώτη εξοχική κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Στην πορεία της σχετικά σύντομης ιστορίας του Λέι, το λιτό κτίριο του Τσίλερ πρόλαβε να γνωρίσει την προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου που αλλίωσε τις αναλογίες και το νεοκλασικό του διάκοσμο, ενώ έχουμε την πρώτη καταστροφή αφού κάηκε ολοσχερός στη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1916 και κατεδαφίστηκε το 1937. Κάποια ερείπια του εξακολουθούν να είναι ορατά μέχρι και σήμερα. Το 1884 ξεκινά η οικοδόμηση του νέου κυρίως ανακτόρου από τον αρχιτέκτονα Σάβα Μπούκη. Κατ' εντολή της Βασίλισσας Όλγας, ο Μπούκης ταξίδεψε στη Ρωσία, όπου και αποτύπωσε μια αγρική αγγλικού τύπου στο συγκρότημα ανακτόρων του Πέτερχοφ που άνηκαν στο θείο της, Τσάρο Αλέξανδρο το Β' δεύτερο. Αρχιτέκτορας του αρχικού κτηρίου υπήρξε ο Άγγλος Άνταμ Μενέλαος. Η βασιλική οικογένεια κατοίκησε για πρώτη φορά στα ανάκτορα το 1889, έκτοτε τα επισκέπτονταν κάθε χρόνο από τα τέλη Μαΐου ως και αργά το φθινόπωρο. Στο τέλος του αιώνα λοιπόν, το ανάκτορο περιτριγυριζόταν από δεκάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων συγκροτήματα εργατικών κατοικιών, όπως είπαμε και πριν, ένα ενοπείο, ένα βουτυροκομείο, αποθήκες, εργαστήρια και καταλύματα για τη φρουρά. Ένας παλιός ανεμόμυλος, ο οποίος υπήρχε στο κτήμα ήδη από όταν βρισκόταν στη ιδιοκτησία της οικογένειας Σούτσου, μετατράπηκε σε αρχαιολογικό μουσείο με τα ευρήματα που είχαν έρθει στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οπότε έχει και αρχαία ιστορία, ξέρετε τι έχει συμβεί, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Κάτι που κάνει ακόμη πιο έντονη την ενεργειακή αύρα του κτηρίου και των κτημάτων και των στρεμμάτων εκεί, που ούτως ή άλλως επιλέγονται από βασιλικά πρόσωπα και ανθρώπους προκειμένου να το κατοικήσουν και να εμπλουτίσουν έτσι την ιστορία του. Άλλωστε, λέει, ο Δανός δασολόγος και αρχαιολάτρης Λούντβιχ Μούντερ, ο οποίος ήταν διευθυντής του κτήματος στο Τατόι, ανακάλυψε το 1888 σε κοντινή απόσταση αρχαίο τύμβο, ο οποίος ενδέχεται μάλιστα να είναι ο τάφος του τραγικού ποιητή Σοφοκλή. Δυστυχώς, ο ανεμόμυλος κάηκε επίσης στη Μεγάλη Πυρκαγιά του 16. Άλλο ένα εμβληματικό κτίριο του συγκροτήματος που επιβιώνει ακόμη είναι εκείνο που κάποτε στέγαζε το Τατόιον, ένα φημισμένο ξενοδοχείο της εποχής. Όπως θα δούμε παρακάτω, γι' αυτό και η στοιχειωμένη, ας την πούμε έτσι, ιστορία του ανακτόρου, του βασιλικού ανακτόρου και των βασιλικών κτημάτων, όπως λέει και το άρθρο, τα θερινά ανάκτορα στο Τατόι είδαν πολλές δραματικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, ενώ ο ρόλος τους σε αυτές δεν ήταν πάντα ξεκάθαρος. Το 17 οι δυνάμεις της Αντάντ εκδιώκουν τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο από το Τατόι. Το 20 ο πρίγκιπας Αλέξανδρος βρίσκει βασανιστικό θάνατο μετά από το δάγκωμα μιας μαϊμούς που ανήκε στο γερμανό γεωπόνο Στουρμ. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας, μέρος των ανακτόρων μετατράπηκε σε μουσείο αφιερωμένο στη βασιλική δυναστεία, ενώ παράλληλα αποτέλεσε θερινή κατοικία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας. Το χειμώνα του 1941, στο χώρο του ανακτόρου έγιναν υπό τον Γεώργιο το δεύτερο οι συσκέψεις εν ώψη της γερμανικής επίθεσης, αλλά και εκείνες που προηγήθηκαν της φυγής της βασιλικής οικογένειας στην Αίγυπτο, την Νότια Αφρική και το Λονδίνο μετά την κατάρρευση του μετόπου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, και ενώ ο λαός της Αθήνας λιμοκτονούσε, τα ανάκτορα γνώριζαν οικονομική άνθηση, καθώς ο Δρούβας αποφάσισε να εντείνει τις καλλιέργειες και το εμπόριο των προϊόντων που παράγονταν στο Τατόι. Το Πάσχα του 1944 οι αντάρτες κάνουν την εμφάνισή τους, κρατώντας αρχικά φιλική στάση απέναντι σε όλους τους κατοίκους. Στη συνέχεια όμως οι κάτοικοι χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα, με τους νέους υπαλλήλους και εργάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν πρόσφυγες, να παίρνουν το μέρος του ΕΑΜ και τους παλαιότερους να στρέφονται εναντίον του. Μέχρι το φθινόπωρο το ΕΑΜ είχε καταλάβει πλήρως την εξουσία του κτήματος. Ίσως να έγιναν και μάχες, δεν γνωρίζω καλά την ιστορία του κτήματος και του ανακτόρου, οπότε άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή εκεί και το τέλος της παρουσίας του στο Τατόι γράφτηκε κατά διάρκεια του φιλίου με τρεις εκτελέσεις εργατών και εμπρισμό του κτήματος. Οπότε σίγουρα έχει χυθεί αίμα εκεί και σίγουρα προσδίδει αυτό στη στοιχειωμένη, ας υποθέσουμε, ιστορία του ανακτόρου και των κτημάτων. Τα τέλη του 66 στο ανάκτορο του Τατοίου λαμβάνουν χώρα δύο μυστικές συναντήσεις του Γεωργίου Παπανδρέου και του Παναγιώτη Κανελόπουλου, με στόχο την πτώση της κυβέρνησης των αποστατών, και στο τέλος του 67 η βασιλική οικογένεια εγκαταλείπει τα ανάκτορα και διαφεύγει στη Ρώμη. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το ζήτημα της διαμάχης μεταξύ κράτους και τέως βασιλιά για το ποιος θα πάρει το κτήμα και όλη την ιστορία αυτή. Αν θέλετε, υπάρχει το άρθρο, αν δεν την γνωρίζετε ήδη, να
το διαβάσετε, αλλά θα πάμε στο τι συνέβη με τα βασιλικά κτήματα και το ανάκτορο στη συνέχεια. Η σημερινή κατάσταση λοιπόν, περισσότερα από 50 χρόνια εγκατάλειψης μετά, 5 πυρκαγιές μεγάλης έκτασης και ένα φωνικό σεισμό το 99 που είχε επικίνδυνο σε πολύ κοντινή απόσταση από το πρώην βασιλικό κτήμα, όλα αυτά έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στα κτίσματα των ανακτόρων που βρίσκονται σε κατάσταση κατάρρευσης. Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό, και εδώ θα επικεντρωθούμε, όταν συνελήφθησαν 4 άτομα, τα 3 εκ των οποίων ένστολοι, που έψαχναν χρυσές λίρες με τη βοήθεια ενός ανιχνευτή μετάλλων. Παρ' όλα αυτά, περίπου 17.000 αντικείμενα μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας, ανάμεσά τους και πολύτιμοι πίνακες, ακόμη διασώζονται. Παράλληλα, τα κτίσματα και το κτήμα, ακόμη και στην κατάσταση παραίτησης που βρίσκονται, αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες που είτε θέλουν και ήθελαν να δουν την ιστορία του βασιλικού ανακτόρου και των κτημάτων, αλλά και του δάσους αυτού που προκαλεί δέος, αλλά και ομάδων ghost hunting, όπως είπαμε, που ήθελαν να δουν μέσα στη νύχτα και μέσα από τέτοιες επισκέψεις αν υπάρχουν, ας πούμε, οι ψυχές των βασανισμένων ανθρώπων που ίσως να έφυγαν μετά από διαμάχες και μάχες για την κυριαρχία του ανακτόρου σε αυτά τα εδάφη, και ίσως να υπήρχε έτσι και κάποια μεταφυσική δραστηριότητα. Δεν είμαι ειδικός στο ghost hunting, απλά ήθελα να τονίσω ότι σήμερα που γίνεται η βασιλική κηδεία, τα βασιλικά κτήματα και το πρώην βασιλικό ανάκτορο, πως υπάρχει και στοιχειωμένη ιστορία, υπάρχει και μεταφυσικό υπόβαθρο σε όλη αυτή την υπόθεση, όπως υπάρχει μεταφυσικό υπόβαθρο σε κάθε σύνδεση της ιστορίας με πρόσωπα εξουσίας όπως βασιλείς, πρίγκιπες και τα σχετικά σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό ήταν το έκτακτο βιντεάκι αναδρομή στην στοιχειωμένη ιστορία του βασιλικού ανακτόρου και των βασιλικών κτημάτων, μαζί με το τεράστιο και αχανές δάσος που υπάρχει στην περιοχή. Ξαναλέω, επειδή δεν είμαι ειδικός, απλά λόγω της επικαιρότητας και της συζήτησης που γίνεται για την ταφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αν έχετε περισσότερες πληροφορίες ή στοιχεία για την στοιχειωμένη όμως ιστορία του βασιλικού ανακτόρου ή των κτημάτων, μοιραστείτε τη μαζί μου στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχνάτε, όσοι δεν είστε συνδρομητές, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις, προκειμένου να μην χάνετε κανένα από τα νέα επεισόδια του καναλιού, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα κάθε εβδομάδα. Επόμενο επεισόδιο αύριο ή μεθαύριο, με την κανονική ροή του καναλιού. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.